Επερώτηση έχετε καταθέσει σαν λαϊκή συσπήρωση, ως παράταξη λαϊκή συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα συζητηθεί νομίζω αύριο, Αύριο, μάλιστα, κύριε Αγγελάκη, κοιτάτε να δείτε τα τελευταίες μέρες και το τελευταίο διάστημα. Τα κύματα μεταναστών και προσφύγων στο νησί μας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αποδεικνύεται ότι οι συνέπειες που υπάρχουν από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άμεση αντανάκλαση πλέον και στο νησί, που παλιότερα τα παρακολουθούσαμε το τι γινόταν στο Αιγαίο, και βεβαίως επειδή υπάρχει εκτίμηση και με βάση και τα δημοσίευματα ότι θα αυξηθούν αυτές οι ροές, ότι πλέον είναι τόπος προορισμού όλος αυτός ο κόσμος που πρόκειται να έρθει στο νησί. Αυτό που θα ζητήσουμε και από την Περιφερειακή Αρχή αλλά και από το κράτος, και το είπαμε και στη σύσκεψη που έγινε, είναι ότι θα πρέπει με ευθύνη του κράτους και με τη συμβολή, αλλά τη συμβολή όχι με την αρμοδιότητα, να υπάρχουν αξιοπρεπείς χώροι που ουσιαστικά θα προσωρινής φύλαξη αυτών των ανθρώπων, να υπάρχει παροχή υγειονομικής περίθαψης και όχι εθελοντικά να καλούνται τώρα οι διάφοροι φορείς να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, και ειδική ημέρημνα για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα με κρατική ευθύνη, χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ. Και βεβαίως να γίνει πράξη ότι όλες οι οικογένειες που θέλουν να πάνε στην Ευρώπη να φεύγουν κατευθείαν εκεί. Τα λέω αυτά γιατί και στη σύσκεψη που έγινε αποδείχτηκε ότι όχι μόνο σχέδιο δεν υπάρχει, αλλά έχει μεταφερθεί μια κρατική ευθύνη από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στο λιμενικό σώμα και από εκεί και πέρα στο έλεος και στον εθελοντισμό και στην καλή θέληση όλων των άλλων φορέων. Και εδώ έχουμε σοβαρά κενά και σε σχέση, παρόλη την προσπάθεια που γίνεται να υπάρχει συντονισμός, και στα ζητήματα ποιος θα χρηματοδοτήσει ακόμα και τις 2-3 μέρες αυτών των ανθρώπων που θα μένουν στο νησί μας, σε ποιους χώρους, και βεβαίως αποδείχθηκε και στα Χανιά ότι και στη Γάβδο που πηγαίνουν εκεί, που πάνε εκεί οι πρόσφυγες, δεν υπάρχουν τέτοιες δομές ακόμα και για να μείνουν για 2-3 μέρες. Και αυτό το πρόβλημα, και χτες ακούγοντας τον κύριο τον Υπουργό, είπε ότι δεν έχει λύση. Κοιτάξτε, δείτε, η ίδια η πολιτική τους που έχει δημιουργήσει και έχει οξύνει το πρόβλημα των προσφύγων και των μεταναστών, οι ίδιοι τώρα λένε ότι δεν έχουν λύση. Τότε ας αποχωρήσουν, αν θέλετε, και από η χώρα μας από τις σειράξεις που συμμετέχει και στην Ερυθρά και σε όλο τον κόσμο τώρα, που δημιουργούν κύματα προσφύγων. Αλλιώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, και εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και στον κρητικό λαό, ότι αν δεν παλέψει ταυτόχρονα να απεμπλακεί η χώρα μας από τις διάφορες σειράξεις πολεμικές που συμμετέχει, και ταυτόχρονα αν δεν παλέψει άμεσα αυτός ο κόσμος να μπορέσει να φύγει από τη χώρα μας και από το νησί μας με γρήγορες διαδικασίες και με όλα αυτά τα έγγραφα που χρειάζονται, θα δημιουργηθούν στρατιές ανθρώπων που οι σύγχρονοι δουλέμποροι θα τους αξιοποιήσουν ώστε να έχουν φτηνά εργατικά χέρια και στο νησί μας και πανελλαδικά. Την αγωνία από τη Γάβδο και από τα Χανιά, από και από την τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιοχή των Χανίων γενικότερα, την έχουμε ακούσει για το τι θα γίνει. Ο κύριος Κερίδης χθες, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Credit TV, είπε ότι θα ενισχυθεί η Γάβδος και θα ενισχυθεί και σε προσωπικό, όπως επίσης και οικονομικά, μαζί με όλες τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Ήταν κάτι που και τις προηγούμενες μέρες το είχε αναφέρει σε κάποια εκδήλωση ο κύριος Κερίδης, ότι θα ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να κάνει πράγματα, να απορροφήσει, να βοηθήσει και το μεταναστευτικό και προσφυγικό στοιχείο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς εννοεί και πώς πια μπορεί να είναι αυτή η οικονομική βοήθεια, αλλά κάτι τέτοιο ανακοίνωσε. Ούτως ή άλλως έρχεται εντός του Μάρτη Ηράκλειο και στη συνέχεια Χανιά, οπότε θα υπάρξουν θέματα. Και είπε από την άλλη, γιατί ουσιαστικά
πολιτικό είναι το θέμα και πολιτική η κουβέντα που γίνεται. Είπε ότι και ο Μητσοτάκης μαζί με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και άλλους αξιωματούχους από το Βέλγιο, από την Ιταλία και από άλλες τέλος πάντων χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποίες δεν θυμάμαι και γι' αυτό το λέω έτσι, θα μεταβούν πολύ πολύ σύντομα στην Αίγυπτο για να δουν πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Και έβαλε βέβαια και τη βάση με τις φύλαξεις, αν θέλετε, εκεί των παραλίων κάτω στη Λιβύη, έτσι ώστε να μην φεύγουν οι καραβιές με τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό θα πρέπει να ανησυχεί τον κριτικό λαό. Δηλαδή να βάλουν τον Λύκο να φυλάει τα πρόβατα, να βάλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους αυτούς τους οργανισμούς, το ΝΑΤΟ, που έχουν βάλει φωτιά στην περιοχή με τους πολέμους και με το μοίρασμα των αγορών, να κάνουν δίθεν προστασία των θαλασσίων συνόρων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η αιτία όμως που θα πρέπει είναι άλλη. Είναι ακριβώς αυτοί οι πόλεμοι που δημιουργούν στρατιές εξεριζωμένων ανθρώπων που αξιοποιούνται από σύγχρονους δολεμπόρους για να είναι τα φτηνά χέρια σήμερα στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Και ταυτόχρονα ο Υπουργός όταν λέει ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι μόνο χρηματική που δεν υπάρχει. Ήδη ο Δήμος Χανίων είναι χρεωμένος πάνω από 150.000 ευρώ ακριβώς από την προσπάθεια που κάνει σαν δημοτική αρχή και αντίστοιχα εδώ να στηρίξουν αυτόν τον κόσμο που έρχεται και σε φαγητό και σε συνθήκες και υποδομές. Την ίδια ώρα η υγειονομική περίθαλψη αυτών των ανθρώπων δεν είναι μόνο να τους, αν είναι κάποιος πολύ επίγον, να τον πηγαίνεις στο νοσοκομείο. Είναι ακριβώς να έχεις γιατρούς, να έχεις νοσηλευτές, να έχεις ενισχυμένα κέντρα υγείας, να έχεις κινητές μονάδες, να έχεις σαν υπουργείο εννοώ τα μέσα ώστε να μεταφέρονται αυτοί οι άνθρωποι, να έχεις υποδομές. Υποδομές που να πληρούν τις συνθήκες της αξιοπρεπής και βεβαίως η φιλοξενία του κριτικού λαού είναι δεδομένη. Όπως αποδείχθηκε και στη Γάβδο, όπως αποδείχθηκε και στα νότια του νομού μας από τους κατοίκους της Υπαίθρου. Αυτό όμως αξιοποιείται από την κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα. Να μην κάνει τίποτα συνειδητά. Γιατί εδώ, στη σύσκεψη που ξαναλέω που παρευρέθηκα, αν τελικά είπε κάποιος, τελικά τυπικά ποιος έχει την ευθύνη, όλοι εμείς που παρευρεθήκαμε δεν έχει κανείς την ευθύνη. Την έχει μόνο το λιμενικό που θα πάρει τους ανθρώπους μόλις εκπέψουν σήμα και από εκεί και πέρα είναι ευθύνη από ό,τι είπαν και οι ίδιοι το πώς θα φύγουν στην Αθήνα. Και εδώ συμβάλλει η τοπική διοίκηση, καλή την πίστη. Οι εθελοντές καλή την πίστη, αλλά κοιτάτε να δείτε, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δεν μπορεί να είναι καλή την πίστη των φορέων των κατοίκων του νησιού. Την πρώτη και την κύρια ευθύνη έχει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που έχει αφήσει, αν θέλετε, υπηρεσίες υποστελεχωμένες, που αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε υποχρηματοδοτούμενες και όλα αυτά υπόλοιπα. Και τα λέω γιατί δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι κάθοδος του Υπουργού θα δώσει λύση στα προβλήματα και βεβαίως μέχρι πριν μια εβδομάδα έλεγε ότι δεν υπάρχει και πρόβλημα, ότι μη λαϊκίζεται. Σωστό. Και δεν λαϊκίζουμε με την έννοια ότι φοβόμαστε τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς στεκόμαστε στα λαϊκά προβλήματα που δημιουργούνται και από τις αιτίες που δημιουργούν αυτό το κύμα ανθρώπων που έρχονται και βεβαίως και το πώς αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ που θα πάει στην Αίγυπτο για να κάνουν, αν θέλετε, να κάνουν επιχειρησιακά σχέδια πόσους φτηνούς εργάτες θα φέρουν ακριβώς γιατί λείπουν εργατικά χέρια. Κύριε και Βρυσαλή, όχι πώς αυτός ο κόσμος θα σταματήσει να γίνεται πόλεμος εκεί. Σωστά. Και να στέλνουμε στην Ερυθρά, όπως ακούω σήμερα, πλοίο που εδώ μπήκαμε πλέον, ναι, και σε πόλεμη κατάσταση.